δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς αγόρου χωριού. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και του Θεού και στους αιώνας των αιώνων. Είναι όπως
Η Αγία μας Εκκλησία τον δοξάζει ελεήμων και φιλάνθρωπος. Είναι εκείνος που από αγάπη μας εδημιούργησε όλους από το μηδέν. Εδημιούργησε όλη αυτή την δημιουργία, αυτή την κλάση από το μηδέν και έκανε τα πάντα ώστε να μας χαρίσει τον Παράδεισο και τη Βασιλεία του την Ουράνια. Και δεν τράπηκε να φτωχύνει, να γίνει άνθρωπος, να κατέβει στη γη, να αμφισβητηθεί, να συκοφαντηθεί, να κλεβαστεί, να διωχθεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Και στο τέλος να ανέβει στο Σταυρό και να δώσει το αίμα του για τη ζωή και τη σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Και μέσα από αυτήν την ταπείνωση έδειξε τη δόξα του και το μεγαλείο του. Γιατί ο Θεός τη δόξα του και το μεγαλείο του δεν τα δείχνει όπως νομίζουμε εμείς, με τη δύναμη που φοβίζει και τρομοκρατεί και αναγκαστικά υποτάσσει τους ανθρώπους, αλλά τη δείχνει με την αγάπη, με τη σιωπή, τη μεγαλειώδη σιωπή και κυρίως με την θυσία. Και τη θυσία ακολούθησε η Ανάσταση. Το μεγαλύτερο δώρο που έκανε σε εμάς ο Θεός είναι ότι συνέτριψε τον θάνατο και με την ανάληψή του στους ουρανούς ανέβασε τον άνθρωπο εκεί που ήταν το πρώτερον, στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο, και άνοιξαν πλέον οι πύλες και είναι ελευθέρα η είσοδος για όσους πιστεύουν, για όσους λαχταρούν και για όσους ποθούν να γίνουν πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας και να μην τελειώσει η ζωή τους απλώς και δυστυχώς σε έναν τάφο. Και επειδή λοιπόν ο Θεός μας είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος και αναμένει με πόση υπομονή αμέτρητη την επιστροφή όλων μας κοντά Του, στην αγκαλιά Του, στον δρόμο Του, γι' αυτό και διαρκώς ελεεί. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και λέει: προσέξετε παιδιά μου, αυτή η συμπάθεια του Χριστού, αυτή η αγάπη του Θεού να μην γίνει για σας αιτία να γίνεστε πορωμένοι και ανέστητοι, να μην γίνετε αφιλότιμοι, να μην εκμεταλλευτείτε ένα Θεό που διαρκώς προσφέρει και προσφέρεται και εσείς δουλέψετε στο διάβολο, ο οποίος είναι εχθρός σας και σας υπαγορεύει όλων των ειδών τις αμαρτίες και τις ασωτίες, αλλά να μετανοήσετε και να επιστρέψετε εις τον Θεό των ζώντων. Με αυτήν λοιπόν την πίστη, με αυτήν την υποδομή του χαρακτήρος του, ο Άγιος Παντελεήμων μπόρεσε να είναι άνθρωπος του Θεού, δηλαδή άνθρωπος της αγάπης και της προσφοράς σε κάθε άνθρωπο. Ιατρός, ναι, αλλά ανάργυρος ιατρός. Ιατρός ο οποίος περιποιόταν τους ανθρώπους χωρίς να έχει την διάθεση να τους εκμεταλλευτεί, χωρίς να αποβλέπει στο οικονομικό το δικό του όφελος, χωρίς να κοιτάζει την τσέπη και τα χέρια των ασθενών, χωρίς να εκβιάζει, δώσε μου τόσα για να σε χειρουργήσω και αν δεν τα έχεις, τι να κάνουμε,
δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Ανάργυρος, και θα έλεγε κανείς ανάργυρος αλλά και φτωχός. Ναι, φτωχός και ταυτοχρόνως πλούσιος, πλουσιότατος, γιατί ο πλούσιος δεν μετριέται με την τσέπη αλλά μετριέται με την καρδιά, και εκείνος ήταν πλουσιότατος στην καρδιά. Και ακούσατε πριν από λίγο τι ψάλαμε, και το ψάλουμε όλοι μαζί αυτό στην Εκκλησία. Αναφερόμαστε σε κάποιους άλλους πλουσίους, οι οποίοι την ελπίδα τους, τη χαρά τους, την ειρήνη τους, την υγεία τους, τη στηρίζουν όχι στο Θεό, αλλά πού? Στα χρήματα. Τι λέμε για αυτούς? Πλουσίοι επτόχευσαν και επείνασαν, και η ιστορία το επαληθεύει. Όμως εκείνοι που εξητούν τον Κύριο, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και τον αγαπούν και είναι άνθρωποι αγάπης, από αυτούς δεν θα λείψει τίποτε απολύτως, γιατί είναι ο Θεός που φροντίζει, είναι ο Θεός που το υποσχέθηκε, και ο Θεός δεν υπόσχεται ψέματα, αλλά είναι πιστός στις επαγγελίες Του και στις υποσχέσεις Του. Ανάργυρος, και επειδή ήταν και πιστός, γι' αυτό είχε και μεγαλύτερη επιτυχία στις θεραπείες. Όποιος εκ των ιατρών πιστεύει στο Θεό, και όποιος εκ των ασθενούντων πιστεύει στο Θεό και επικαλείται την χάρη Του και την ευλογία Του, αυτός έχει καλύτερη πορεία και καλύτερη εξέλιξη στην υγεία του. Όμως οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι στα λόγια συμφωνούμε με τις επιλογές του Αγίου Παντελεήμονος, στην πράξη μάλλον είμαστε διαφορετικοί. Και όχι απλώς διαφορετικοί, αλλά και διαφωνούμε, όπως έκαναν και οι άνθρωποι της εποχής του Αγίου Παντελεήμονος. Γιατί? Γιατί αυτός έκανε την διαφορά. Έκανε τη διαφορά. Και συνήθως όποιος κάνει τη διαφορά, αυτός συσσωρεύει επάνω του τη ζήλια, το φτώνο, την κακία των ανθρώπων. Και έτσι ο Άγιος δεν είναι μόνον ιαματικός και ανάργυρος, δεν είναι μόνον Παντελεήμων που ελεούσε τους πάντες, αλλά και τι άλλο είναι? Μεγαλομάρτυρας. Μεγαλομάρτυρας, γιατί υπέστη φοβερά μαρτύρια για να μην αρνηθεί το Χριστό. Εμείς λιγάκι στενοχωρηθήκαμε αυτό το διάστημα που είχαμε τη ζέστη. Για σκεφτείτε ότι τον Άγιο Παντελεήμονα τον έβαλαν μέσα σε ένα δοχείο με κοχλάζουσα πίσα. Για σκεφτείτε ότι του άνοιξαν το στόμα και του έριγναν μέσα μολύβι λιωμένο. Για σκεφτείτε ότι τον απεκεφάλισαν για την αγάπη του Χριστού. Και όλα αυτά τα υπέμεινε, ναι, και ανεδείχθη πραγματικά ελεύθερος.